απολύτως ικανοποιημένη στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Δασκαλάτο, δεν θεωρώ ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί μια περίοδος κρίσης 8 χρόνων με χαμόγελο. Αυτό που όμως εγώ θεωρώ και αισθάνομαι και έξω από το πολιτικό μέρος, ως απλό πολίτης, ως εργαζόμενος που είμαι και ήμουν, είναι ότι υπάρχει μια άλλη μέρα. Και η μέρα αυτή έχει φανεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά σήμερα έχουμε την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας και με τη βούλα. Με τη βούλα που σημαίνει ότι η χώρα βγαίνει από την Επιτροπία, βγαίνει από μνημόνια, δεν υπάρχουν δανειακές συμβάσεις, δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα, δεν υπάρχουν δημοσιονομικά νέα μέτρα μετά από το τέλος αυτής της συμφωνίας. Δύο, για το χρέος. Είναι προφανές ότι έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσε και ήταν δυνατόν. Θεωρώ ότι ο κύριος Χιόνης τώρα και οι αγορές δείχνουν αυτή την εικόνα για τη χώρα μας και πιστεύω ότι αυτό θα αξιοποιηθεί την επόμενη μέρα για την ανάπτυξη που εκείνο το μεγάλο στοίχημα για το πρόγραμμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, όπου εκείνο πυλώνας είναι η εργασία, πυλώνας είναι ότι δεν θα πρέπει να έχουμε μισθολογία, να επιβαρύνεται ή εν πάση περιπτώσει η συντριβή της εργασίας να είναι δεδομένη όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως να μην στηρίζεται στο χαμηλό κόστος της εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Επίσης θέλω να σας πω ότι αυτά τα οποία συμβήκανε εχθές το βράδυ είναι στον αντίποδα όλων αυτών των οποίων είχαν επιχειρήσει τα προηγούμενα χρόνια ή με ψεύτικο τρόπο, με πλασματικό τρόπο παρουσιάζανε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ποτέ δεν καταφέρανε, μα ποτέ δεν καταφέρανε να βγάλουν την χώρα από την κρίση, αλλά την οδηγούσαν ακόμα και πιο βαθιά και φτάσαμε εμείς εδώ. Κύριε Ρίγα, όμως, μας θύμισε πριν ο κύριος Χριστοδουλάκης από το Κίνημα Αλλαγής ότι εσείς αρχικά θέλατε κούρεμα. Δεν θεωρούσατε τίποτα άλλο ελάφρυνση του χρέους παρά το κούρεμα. Είπε τη φράση ο κύριος Χριστοδουλάκης ότι η επιμήκυση είναι σαν να επιμήκυση το σκηνή που θα κρεμαστούν της αυτοκτονίας. Και τώρα εμφανίζεστε πολύ είναι πράγματα τα οποία είχαν υποθεί. Ήταν μια λάθος προσέγγιση τότε. Είναι έτσι τα πράγματα τώρα και η πραγματικότητα επιβάλλει να καταλάβουμε και να αποδεχτούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μονοπάτια για να βγει στο ξέφωτο. Κύριε Λασκαράτο, εντάξει, να μην μας εγκαλεί ο όποιος κύριος Χριστοδουλάκης που είχε και την ευθύνη ήταν μέρος του προβλήματος ότι τι είχαμε πει. Προφανώς θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι το χρέος δεν ήταν βιώσιμο. Και είχαμε πριν τη συμφωνία του 2015, είχαμε θεωρήσει ορισμένα πράγματα δεδομένα. Με ειλικρίνεια έρθαμε σε εκλογές. Άρα πάμε την επόμενη μέρα τι έχει γίνει. Εκείνοι δεν είχαν καταφέρει λοιπόν τίποτα. Δεύτερον, είναι μία μορφή λογικής κουρέματος, να το πω έτσι. Δεν είναι ονομαστικό όπως λέει ο. Δεν μπορεί να είναι ονομαστικό, ναι, προφανώς. Γιατί είναι δημόσιο. Είναι δημόσιο. Αλλά για δέστε τώρα, όταν έχεις 10 χρόνια περίοδο χάριτος, όταν έχεις 10 χρόνια όπου τα επιτόκια επιμηκύνονται, αυτό βγάζει κέρδος 4 δις, τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν. Άρα είναι. Θα μπορείς να το δεις ως κούρεμα του χρέους. Φαίνεται. Πραγματικό είναι αυτό. Θα έπρεπε να τα πληρώσουμε αυτά τα χρήματα. Άρα θα θεωρώ ότι έχουμε. Είναι μικρό μάλλον. Το 4 δις σε σχέση με αυτό που είχε γίνει το ναι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Άρα λοιπόν είναι 4 δις τα οποία γλιτώνει. Τα 4 δις πάνε στην ανάπτυξη. Έχουμε τα 15 δις τα οποία θα δοθούν και θα τροφοδοτήσει το μαξιλάρι. Έχουμε να θυμίσω ότι δεν θα υπερβαίνουν οι χρηματοδοτικές ανάγκες το 15% του ΑΕΠ. Όλα αυτά είναι ένας μηχανισμός που λειτουργούν να προχωρήσει η χώρα το επόμενο με εξυπηρετούμε το χρέος. Κύριε Ρίγα Γραμματέα, και μόνο ότι η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια είναι καλό. Και μόνο ότι υπάρχει μια ρύθμιση για το χρέος που όλο ακούγαμε και τα προηγούμενα χρόνια και δεν έρχονταν, προφανώς είναι καλό. Ακούσαμε όμως τον Ευκλήδη Τζακαλώτο χθες να λέει κάτι πολύ ουσιαστικό. Όλο αυτό να πάει και στον κόσμο. Να το δει και ο κόσμος, ο οποίος έχει βιώσει 8 χρόνια κρίσης. Και επειδή δεν είναι όλοι υποχρεωμένοι να αντιλαμβάνονται τα πάντα. Σου λέει ωραία η επιμήκυνση, ωραίο τον, ωραίο τ' άλλο, ωραία η περίοδος χάριτος. Όμως ακούω ότι πρέπει να είμαστε πιστοί και στις δεσμεύσεις και στα όσα έχουν ψηφιστεί. Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι θα έχω μειώσει τις συντάξεις, ότι θα μειωθεί το αφορολόγητο. Βγαίνω από τα μνημόνια. Έχω ρύθμιση του χρέους. Θα δω άσπρη μέρα. Πρώτον, με αυτά τα χρήματα τα οποία κερδίζουμε, με το 1,2 δις το οποίο θα έρχεται κάθε χρόνο από τα κέρδη τα οποία είχαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχεις τη δυνατότητα πια, και αυτό θα γίνει πράξη, θα το δείτε όλοι, από τον Σεπτέμβριο και μετά, και τις παρεμβάσεις στη φορολογία και τις παρεμβάσεις στον κατώτατο μισθό.
Επίσης. Πάντως, στο κείμενο, κύριε Ρήγα, να το πούμε. Θα πω. Ναι, ναι. Υπάρχει, θέλω να σα πω δύο πράγματα. Υπάρχει ενισχυμένη εποπτεία, την οποία χαιρέτησαν οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχυμένη εποπτεία, και περιγράφεται ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω τα μέτρα που έχουμε πάρει, άρα δεν γλιτώνουμε τις περικοπές στις συντάξεις και στο αφορολόγιο. Αυτά περιγράφονται στο συνοδευτικό κείμενο. Ναι. Υπάρχει... Άρα, κατάλαβα. Συνήθεια. Άρα λοιπόν θα έχουμε αυτές τις παρεμβάσεις όλες, σύν ότι θα δοθούν για προς την κοινωνία και προς τις κοινωνικές τάξεις το επόμενο διάστημα αυτά τα χρήματα τα οποία βγαίνουν από το κέρδος αυτό και από τη συμφωνία. Δύο τώρα. Εποπτεία. Εποπτεία θα υπάρχει. Δεν το αρνήθηκε κανένας αυτό. Ποια όμως εποπτεία θα υπάρχει? Και το ξεκαθαρίστηκε αυτό και από το μεσοπρόθεσμο των στόχων που υπάρχουν. Εποπτεία. Ως τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει, δηλαδή δεν θα κάνουμε πίσω στην ενοποίηση του ΕΦΚΑ για παράδειγμα, ή δεν θα κάνουμε σε μεταρρυθμίσεις πίσω τις οποίες όντως έχουν βοηθήσει, κατά τη γνώμη μου, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή η ενοποίηση του ΕΦΚΑ. Τεράστιο επίτευγμα, γιατί και καταφέραμε, μάλλον το τι βρήκαμε εκεί, το τι διαπλοκή υπήρχε και το τι χάσιμο χρημάτων γινότανε. Αλλά και ταυτόχρονα το πλεόνασμα βγήκε από τον ΕΦΚΑ λόγω της ενοποίησης, καταλαβαίνετε, μια μεταρρύθμιση αναγκαία. Δύο. Ό,τι αφορά... Βέβαια δεν είναι αυτό το συμφωνημένο. Δεν το καταλάβουμε. Ό,τι μεταρρυθμίσει. Ναι, όχι, είπα για τι διαρθρωτικέ. Είναι θετικό, αλλά το συμφωνημένο είναι περικοπέ. Πάμε τώρα στι περικοπέ. Μην ποντάρετε τα λεφτά σας ούτε στις περικοπές, ούτε στο αφορολόγητο. Τώρα ποντάρω στην απάντησή σας. Εγώ ως Έλληνας πολίτης. Τι εννοείτε? Είμαι σαφής, τι λέω. Θα τα δούμε όλα. Έλεγα στο είναι διάλειμμα. Είναι ανοιχτά, γραμματέα, είναι ανοιχτά σήμερα αυτά τα θέματα. Έλεγα στο διάλειμμα ότι κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάσουμε σήμερα μέχρι εδώ. Άρα βήμα-βήμα κερδίζουμε έδαφος. Εγώ είμαι παδός. Αυτής της θεωρίας πως αριστερός του Γκράμψη που έλεγε ότι βήμα-βήμα κερδίζουμε χώρο από τον αντίπαλο. Ποιος ήταν ο αντίπαλος? Ήταν η διαπλοκή, ήταν ο νεοφιλελευθερισμός ακραίος, ήταν αυτά τα οποία μας είχαν επιβάλει. Τον κερδίζουμε αυτό το χώρο. Άρα επειδή εκτός λοιπόν θα τον κερδίσουμε. Εκτός από την ιδεολογική προσέγγιση, ναι, υπάρχουν επιμένω, και ενδείξεις, έχετε ένα κλίμα το οποίο δεν κερδίσαμε μέχρι τώρα χώρο, αυτή. Περιμένατε εσείς, όχι εσείς προσωπικά και οι δημοσιογράφοι και όλοι, ότι θα είχαμε φτάσει σήμερα μέχρι εδώ. Εγώ δεν μπορώ, ούτε εγώ ίδιος δεν πίστευα ότι θα είχαμε τέτοια Ρίγα, βήματα. Ο αντίλογος λέει ότι μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο εδώ υπήρξε και μια διαπραγμάτευση που έφερε και επιπλέον δει στο χρέος. Τι εννοείται? Εννοούμε ότι ουσιαστικά μπήκαμε στην πρώτη περίοδο της διαπραγμάτευσης. Η Ελλάδα χρεώθηκε και ένα μεγάλο ποσό ακόμη στην πλάτη. Ναι, δεν συμφωνώ και έχει απαντηθεί αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να κάνω τώρα την ανάλυση όλων αυτών, γιατί μιλούσαν από 53 δις μέχρι 100 δις. Τα παίζανε λοιπόν όλοι εκεί. Εγώ να μείνω στο 53, το οποίο όταν είχαν συμφωνήσει οι περισσότεροι νεοφιλελεύθεροι και εν πάση περιπτώσει αυτοί που είχαν και την ευθύνη. Εκεί αυτό ήταν για το θέμα των τραπεζών, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε αυτό για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Ήταν για τη διαμόρφωση των χρημάτων παλιών δανείων και το οποίο είχαμε, άρα αναχρηματοδοτήθηκε ένα μέρος του χρέους του ίδιου. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό μην επανέρχεται. Το απάντησε μάλιστα ο Τσακαλώτος Ευκλήδης. Το είχε απαντήσει επανειλημμένα με στη Βουλή και μάλιστα έφτασε στο σημείο να του πει: ελάτε να σας κάνω μάθημα. Και σε επιφανίστε, λέει, οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ καταλαβαίνω από αυτό που είπατε και νωρίτερα, λίγο πολύ, ότι μας λέτε ότι αυτή η συμφωνία που ήρθε χθες και είναι σημαντική και δεν ήρθε εύκολα και έχουν περάσει όσοι έχουν περάσει για να φτάσουμε στην χθεσινή βραδιά ή στο σημερινό ξημέρωμα, για να το πάμε και χρονικά πιο σωστά. Είναι η βάση για να επαναδιαπραγματευτούμε αύριο μεθαύριο ορισμένα πράγματα. Αυτό καταλαβαίνω ότι μας λέτε. Απολύτως. Δεν είναι θέμα επαναδιαπραγμάτευση. Είναι θέμα ότι βήμα-βήμα εσύ πετυχαίνεις στόχους, δείχνεις αυτό το οποίο είναι πραγματικό, επιβεβαιώνεις, αν θέλεις, τα λάθη τα οποία έχουν κάνει. Άρα έχεις όλο το δικαίωμα και όλη τη δυνατότητα. Γι' αυτό σας είπα. Αυτό ισχύει και για τα πλεονάσματα, γραμματέα. Τα πλεονάσματα 3,5 έως το 22 και από εκεί και πέρα μέχρι το 60. Δεν θα ζητήσω να το 60. Πόσο θέλουμε να το. Δεν νομίζω, όχι, το έκανα και έκανα την πράξη, δεν έφανε. Κύριε Λασκαρώτο, προφανώς ισχύουν αυτά, αλλά για να σας πω,
ξέρει κανένας πώς θα είναι η οικονομία, πώς θα είναι η Ευρώπη μετά από 4, 5, 7 χρόνια. Ακριβώς άρα αυτό. Λοιπόν, μπορεί να είναι και χειρότερα. Έτσι, μπορεί να είναι και, εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι και καλύτερα. Ναι. Άρα όλα αυτά θα τα δούμε. Θα είναι μέσα στο πλαίσιο της πραγματικής κατάστασης στην οποία θα βρεθείς. Βρισκόμαστε εδώ, σας εξήγησα ορισμένα πράγματα. Τι όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι εδώ έχοντας και τη συμφωνία των Πρεσπών, έχοντας και αυτό τη μεγάλη και τις δύο μεγάλες επιτυχίες. Ταυτόχρονα υπάρχει μια αντίληψη κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, όπου πια πρέπει να παραδεχθούμε. Θα σας δώσω, επειδή το είπατε, θα σας δώσω ένα πρωτοσέλιδο σήμερα του Ελεύθερου Τύπου. Τριπλό φιάσκο. Τριπλό φιάσκο, σκοπιανό, χρέος προσφυγικό. Ναι, εντάξει, έτσι, προφανώς, για να σας βάλω για την. Κατάλαβα. Αλλά α, και προφανώς... για, συγγνώμη, κύριε Ρίγα, να διαβάσει και ένα μήνυμα που στέλνουν. Είναι διχαστικός ο λόγος σας, λέει ένα ηλεθεατής, και να μην κάνετε δύσκολες ερωτήσεις, κύριε Μιχελιδά, γιατί μπορεί να χάσετε τη δουλειά σας, λέει. Εγώ. Ναι. Ναι, δεν ξέρω γιατί είναι διχαστικός. Να με διώξετε, μάλλον. Εγώ ακούω και είμαι από τους ανθρώπους που ακούω πάντα και. Νομίζω το έχει το ανέφερα γιατί ζήτησε βεβαίως, να αναφερθεί. Βεβαίως, να αναφερθεί. Δεν ξέρω βεβαίως. Γιατί είναι διχαστικός ο λόγος μου. Εμείς έχουμε νιώσει το διχασμό αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, άλλοι προσπάθησαν να διχάσουν την ελληνική κοινωνία και σε δύο επίπεδα. Και στο επίπεδο το εθνικό, όπου έχουν διαμορφώσει μια αντίληψη προδοσίας, μειοδοσίας και μάλιστα, να πω κύριε Μετζάνη, ότι... και να τους θυμίσω ότι είχαν συμφωνήσει τα προηγούμενα χρόνια για το θέμα της, το θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Άρα δεν υπάρχει δικά. Και άλλοι οδηγούν ή καλούν, όπως ο Άδωνος Γεωργιάδης, σε βίες ενέργειες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει εμπλοκή πια καθαρή, εμπλοκή και καθοδηγείται, ακολουθεί την εθνικιστική ακροδεξιά η Νέα Δημοκρατία. Θα το συνδυάσω με όλο το. Όχι, δεν θα πω κάτι άλλο σε αυτό. Θα το συνδυάσω και με την οικονομία. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός παπατζής, ένας πολιτικός αυτή τη στιγμή τυχοδιώκτης και θα σας πω γιατί μονίμως και συνεχόμενα δεν αντιλαμβάνεται πού βρισκόμασταν, τι ήμασταν. Εγώ δεν λέω να συμφωνήσει, αλλά να πει την πραγματικότητα. Είμαι ένας νεοφιλελεύθερος, θέλω να πάρω αυτά τα μέτρα, θέλω να συνεχίσω να υπάρχει μνημόνιο. Αυτή είναι η ιστορία. Να το πει όμως καθαρά. Ιδάλλως είναι τυχοδιώκτης και πολιτικός παπατζής, κύριε Βασιλιά. Είναι σκληρές εκφράσεις. Ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρα πράγματα και δεν την παίρνω πίσω. Και δεν την παίρνω πίσω. Γιατί δεν το παίρνω πίσω. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν προσπαθείς να διαμορφώσεις ένα άλλο τοπίο, όταν η διαπλοκή στη χώρα υπήρχε, δεν μπορεί να καθοδηγείται ή να παίρνει γραμμή από συγκεκριμένες εφημερίδες, άρα από συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι είχαν την προηγούμενη περίοδο ευθύνες για ό,τι έχει γίνει και είχαν και εμπλοκή, αν θέλετε, με τον κρατικοδίαιτο καπιταλισμό στη χώρα μας, τον οποίο στήριζε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα σημείο στο και οποίο έφτασε. Έφτασε εδώ η χώρα, κύριε Βέρκη. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι δικαστικό. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει πώς έφτασε η χώρα πριν την πτώχευση. Έρχεστε πολύ κοντά σε αυτό το σημείο με τον κυβερνητικό σας εταίρο, τους ανεξάρτητους Έλληνες, με τους οποίους είχατε μια πολύ ξεκάθαρη απόσταση τα τελευταία 24 με αφορμή το νομοτολογικό του βορείου γειτονά μας. Ο κύριος Τουσουνίδης, ο νέος εκπρόσωπος, ήταν ο πρώτος που έβγαλε ανακοίνωση για τη συμφωνία. Στο ο, ίδιο το ιτάρισε πλήμα... ο κύριος Καμένος. Σωστό και αυτό. Κατά το ίμιση ήταν αντιληπτό, γι' αυτό εγώ πιάνω τη συμφωνία του κυρίου Τουσουνίδη. Το δεύτερο κομμάτι του Twitter ήταν λίγο, ναι. Χθες το βράδυ ο Κυριάκος κοιτάχθηκε στον καθρέφτη και είδε πολιτικούς απατεώνες. Εδώ βλέπω μια κοινή γραμμή, μια κοινή ρητορική με τον κυβερνητικό σας εταίρο, ο οποίος λέει ότι οι ηγέτες της κυβέρνησης ανεξαρτήτων Ελλήνων και ΣΥΡΙΖΑ μπαίνουν πρώτα το κόμμα σε αυτή την ανακοίνωση. Και είναι εντυπωσιακό, πρέπει να σας πω. Βγάζουν τη χώρα από τα μνημόνια και την οδηγούν στο μέλλον. Η Ελλάδα χαμογελά και ο Πάνος Καμένος δικαιώνεται. Τώρα λοιπόν που δικαιώνεται με αυτό το στόχο που έχετε βάλει ως κοινό στόχο, η επόμενη μέρα σας βρίσκει μαζί ή από εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για το γάμο και την συμβίωση? Κοιτάξτε, έχω πει επανειλημμένα ότι έχει γίνει μια συμφωνία. Ο Πάνος ο Καμένος την τιμάει αυτή τη συμφωνία. Κλήθηκε να γίνει προδότης, δεν το έκανε από πολλούς. Και θεωρώ, κύριε Λασκαράτο, ότι το μείζον αυτή τη στιγμή ήταν να φτάσουμε να ελπίζουμε να έχουμε μια καλύτερη μέρα. Προφανώς δεν βγήκαμε. Βγήκαμε από την κόλαση, δεν πάμε κατευθείαν στον παράδεισο. Θα υπάρχει μια περίοδος η οποία πρέπει να την τηρήσουμε, πρέπει να φανούμε συνεπείς και κυρίως με την άλλη αντίληψη για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Για να μπορέσουμε πραγματικά να στηριχθεί η οικονομία και να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες. Και όλες οι κοινωνικές τάξεις δεν μπορούν να συμμετέχουν στην ανάπτυξη λίγη. Δυστυχώς αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Και να υπάρξει πια και χώρος για την εργασία. Πόσο συνεπείς μπορεί να είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο?
τι εννοείται. Πόσο συνεπείς μπορούμε να είμαστε, να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε, να μην ξεφύγουμε από τους στόχους μας, να μην χαλάσουμε το δρόμο που έχει μπει η Ελλάδα. Αλλά έχουμε εκλογές, θα χρειαστεί. Και να δώσουμε παροχές και να τάξουμε ενδεχομένως. Και να χαλάσουμε τη μαγιά, την καλή που έχει πάει, κύριε Ματζάνη, δεν κάναμε κάτι και ούτε θα κάνουμε κάτι όπου θα χαλάσει ή θα δημιουργήσει προβλήματα για την επόμενη μέρα. Αυτό σας εξήγησα. Δεν είμαστε παπατζίδες. Αυτό είναι η διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνουμε πράγματα τα οποία θα διακινδυνεύσουν αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο ελληνικός λαός, τον οποίο τιμούμε. Εμείς πήραμε αυτή τη μεγάλη ευθύνη απέναντί του και θα κριθούμε και βεβαίως αυτό. Άρα όσα θα κάνουμε είναι βήμα-βήμα, η μέρα να είναι καλύτερη. Η νέα γενιά πρέπει να μείνει στην Ελλάδα, οι νέοι άνθρωποι πρέπει να επιστρέψουν. Έχουμε σταματήσει όσο είναι δυνατόν τον πρέιν αυτή τη στιγμή. Άρα οι νέες θέσεις εργασίας και η νέα γενιά στην Ελλάδα, γιατί μειώνεται και το ΑΕΠ έτσι. Και έχουμε μια δυνατότητα πια η χώρα μας να είναι ισχυρή δύναμη. Και είναι ισχυρή δύναμη αυτή τη στιγμή. Ανέκτησε μάλλον την χαμένη της αξιοπιστία και στο διεθνές επίπεδο και στην Ευρώπη. Αλλά κυρίως θα σας έλεγα και στα μάτια πολλών κοινωνιών. Και ελπίζει η Ευρώπη ότι ελπίζουμε ότι θα είμαστε εμείς που μπορούμε να συμβάλλουμε. Φαίνεται αυτό στην Ευρώπη, να συμβάλλουμε η Ευρώπη να πάρει άλλη τροχιά και άλλη πορεία. Για τη Γερμανία της λιτότητας θα είναι ήττα χθες αυτό? Όχι, δεν είναι. Είναι λάθος να. Γιατί άκουσα και το ήττα για την Ελλάδα, ήττα για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ακούω διάφορα. Η χώρα μας δεν είχε και εγώ προσωπικά, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά. Και ο ελληνικός πολιτισμός δεν είναι θέμα να μιλάς με ήττες ή με πολέμους. Μιλάς με συμφωνίες, μιλάς με συμβασμούς και με κατανόηση. Όπου πείθεις τον άλλον ότι, εν πάση περιπτώσει, έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Δεν θεωρώ ότι μπορούμε να βλέπουμε ήττες ή εχθρούς και νικημένους. Καλημέρα μας. Ευχαριστώ πολύ.